Μάρις, το... Να πω και κάτι, εσύ το θυμάσαι και υπάρχει ας πούμε μαρτυρία, το μαρτυρία αυτό που θα σας πω τώρα, συνέντευξη του Υποχθόνιου στο HipHop.gr το 2004. Ναι. Είχαν ξανάρθει οι Ζητανοί, εσείς μηδενιστής όλοι σας, στο γιατρό για να βγάλει δεύτερο τόμο. Ναι, ναι, ναι. Και εγώ τώρα, αφού γκράζουμε το ότι υπάρχει στη σκηνή, έτσι, και ως ας πούμε terror crew μηχανή και producer μηχανή, τους λέω, θα πρέπει ο επόμενος σας δίσκος, ο δεύτερος τόμος, να είναι με φυσικά όργανα, με κιθάρες, στα live σας να κάνετε και interpolation διασκευές, Black Sabbath, δηλαδή να χτυπήσει από εκεί και να... Πώς, παιδί μου, σαμπλάρις funk δεκαετία του 70, φτιάξε μία μπάντα και παίζε και διασκευές με Ζητανή στίχο από hard rock του 70. Α, okay. Το οποίο είναι, παιδί μου, φαντάζει και φρέσκο, ας πούμε. Εγώ δεν έλεγα για new metal, έλεγα για τελείως, ας πούμε, heavy metal αρχές του 70, σε Ζητανή αναβίωση. Δεν θέλαν φυσικά να το κάνουν. Ο Υποχθόνιος είχε πει σε συνέντευξη ότι ήθελα να το κάνω, οπότε είναι... δεν λέω ανεφαντάρα, υπάρχει αυτό το μαρτυρία. Αυτό υπάρχει, και γιατί όλο αυτό το, ναι, το debate. Δύο χρόνια αργότερα, Αρτέμις και Ευθύμης κάνουν δίσκο με κιθάρες. Α, σωστά, ναι. Έτσι, δηλαδή, το... ναι, δηλαδή ήταν ιδέα που έπαιζε, που θα μπορούσε να το κάνει και να έχει επιτυχία. Okay. Και να έχει αφήσει και ιστορία. Εσύ τάκι ήθελες τότε? Όχι. Γιατί... Κανείς δεν ήθελε από τους υπόλοιπους. Να σου πω την αλήθεια, ακόμα δεν θέλω. Okay. Αλλά, ρε παιδί μου, άκου, ο Βαλάντης, κακά τα ψέματα. Είναι από αυτούς που έχουν σχεδόν πάντα, σχεδόν όμως. Αν θες να βγάλεις λεφτά τότε, αν θες να βγάλεις λεφτά τότε που λες ότι θες να βγάλεις λεφτά, θα πρέπει να το κάνεις. Τότε έβγαζα με το τατού, ήμουνα και εγώ χωμένος και μπλεγμένος, είχα μικρό μωρό. Ούτε στην πρόσφατη επανένωση είχε παίξαν ιδέα αυτό. Α, περίμενε, εκεί έπαιξε άλλη ιδέα. Επειδή το EP είχε χωριστεί. Ξέρεις, είμαι τώρα εγώ εξυπνάκι. Πάμε. Ήθελε ο Τάσος να φέρει τον ήρωά του το Skype μέσα. Ναι, και το συγκλάκι έγινε τρία κομμάτια ηχοκράτορας, τρία κομμάτια Skype. Έτσι, έξι κομμάτια. Το κλασικό και το νέο. Λοιπόν, ο φαν στο μυαλό του έχει το δεύτερο τόμο ως προέκταση του πρώτου με τον ίδιο ήχο. Έτσι, οπότε εγώ θα, για να κάνω και fan service, έτσι, και του αυτού μου αλλά και του ακροατή, θα έρθω το δεύτερο τόμο να το κάνω έτσι. Για να μην αδικήσω όμως και την καινούργια φάση, εγώ είχα προτείνει στους Ζητανοί το εξής. Να κάνουμε 12 κομμάτια με το ένα στυλ, 12 κομμάτια με το καινούριο στυλ, να φτιάξουμε δεύτερο τόμο με το δικό μου στυλ και τρίτο τόμο καπάκια, ταυτόχρονα τρίτο τόμο με το Skype. Το Skype, ναι. Και το βράδυ που θα είναι το download link, γιατί το ακόμα έπαιζε download, ναι, ας πούμε, ναι. Έτσι, το βράδυ θα είναι και το download link, όλοι περιμένουν το δεύτερο τόμο, θα δει όλο στο site, δεύτερο τόμο download, τρίτο τόμο download. Θα ήταν, δηλαδή, τι θα τους κάναμε. Αυτό ήταν έπος. Ναι, και τι γίνεται. Εγώ δεν το σκέφτηκα μόνος μου. Εγώ το πήρα ιδέα από τον Υποχθόνιο. Ο Υποχθόνιος λύσε ο στίχο του πρώτος, δεύτερος, τρίτος, τέταρτος γαμημένος τόμος. Οπότε αφού έμεινε στον τέταρτο τόμο, εγώ με την ιδέα μέχρι τον τρίτο τόμο έχω όλους να περιμένω τον τέταρτο. Περιμέναν 20 χρόνια για το δεύτερο. Κάνεις δεύτερο και τρίτο, δεν περιμένουν τον τέταρτο. Ναι. Τώρα με αυτά που λες, ο κόσμος θα περιμένει τον τέταρτο τόμο. Εγώ, ρε παιδί μου, αφού γκράζουμε το τι παίζει και τα βγάζω όλα σε μια πρόταση. Αυτή είναι η δουλειά μου. Okay. Αυτό μπορώ να βγάλω εγώ το αποτέλεσμα, αλλά όσο είμαι εγώ στο spotlight του αυτού μου, δεν μπορώ να δω αντικειμενικά. Όταν όμως είναι ο Τάκης στο spotlight και εγώ δεν είμαι στο spotlight, μπορώ να δω αντικειμενικά το τι θα του πήγαινε. Στον καθένα, ξέρεις, αυτή είναι η δουλειά του παραγωγού. Όπως είχε πει και ο Ρικ Ρούμπιν, δεν είναι producer, είναι reducer. Προσπαθεί να βγάλει τον εαυτό του από την εξίσωση. Εγώ έχω δύο πολύ δύσκολες ερωτήσεις τώρα. Για πάμε. Θα δούμε δεύτερο τόμο ποτέ εν τέλει? Υπάρχει έστω 1% πιθανότητα? Καλά, 1% σίγουρα υπάρχει. Μην είμαστε για πρόβλημα. Να τα. Δεν μιλάω. Κάτι έχει πει πάλι και δεν τον έχετε ακούσει. Όχι, δεν υπάρχει. Για μένα δηλαδή, με τις σχέσεις που έχετε μεταξύ σας, δεν το βλέπω. Είναι άθλος. Ο DJ Silence, εκεί λέει ένα beat, το οποίο το κάνει production, όπου έχει φέρει τους άλλους τέσσερις, μέσα σε ένα κομμάτι
Και είμαι εγώ το τελευταίο κομματάκι που θέλει να μπει μέσα για να έχει ένα κομμάτι με όλους τους ζωντανούς. Ναι, ναι. Αυτό είναι όσο πιο κοντά μπορεί να φτάσει η φάση σε κάτι μαζί. Σε μια συνεργασία, ναι, όλων μαζί. Προσωπικά, θα σου πω, το πρόβλημά μου είναι με τον Τάσο, ο οποίος Τάσος... Δεν ξέρω, ρε γάμο, το... Ενώ, ρε παιδί μου, ξέρεις... Δεν έχω κάτι κακό... Είχα κάτι κακό μέσα μου για τον Τάσο. Μου έχει φύγει αυτό. Τώρα είμαι σε μια φάση, ξέρεις, που λίγο τον λυπάμαι, ξέρω εγώ. Και με αυτά που... έζησε. Με ό,τι έχει γίνει, ναι, τελευταία. Ναι, γιατί... Δεν θα σου πω ψέματα, ρε παιδιά. Όταν είδα, ρε παιδί μου, αυτό το downfall που να το τραβάει, το καταυχαριστήθηκα. Το ευχαριστήθηκα, το βλέπα ξανά και ξανά. Το καταχάρηκα που γκρεμοτσακίστηκε έτσι, ξέρω εγώ. Και... εντάξει... λυπήθηκα, ρε παιδί μου, λίγο που έφτασε σε αυτό το σημείο, αλλά νομίζω και οι πιτσιρικάδες που τον κάνανε expose του τα είχαν φυλαγμένα, γιατί και αυτός δεν ήταν σωστός σε κάποια πράγματα. Έχω ακούσει τότε που γίνανε όλα αυτά, που έπαιρνε τηλέφωνο και βάζε μπράβους να με παίρνουν τηλέφωνα, ναι, και τέτοια. Έχω ακούσει ιστορίες το πώς φέρθηκε στο ίδιο του το κρου σε αυτή τη φάση, ρε παιδί μου, και κάπως, ας πούμε, σαν να το άξιζε κιόλας λίγο. Απ' την άλλη, χαίρομαι κιόλας που πιστεύω ότι όλα αυτά που πέρασε τον κάνανε να καταλάβει κάποια πράγματα, πώς να γίνει καλύτερος με τον εαυτό του και με τους γύρω του, αλλά να σας πω την αλήθεια, δεν νιώθω ότι ο Τάσος έχει φτάσει στο level ταπείνωσης που του άξιζε να φτάσει για να γίνει καλύτερο. Δηλαδή δεν έχει πιάσει καλά-καλά πάτο ακόμα. Πρέπει να πιάσει λίγο πάτο ακόμα ώστε να έχει από κάπου να πατήσει για να δώσει μια, να σηκωθεί, να βγει στην επιφάνεια. Πιστεύω ότι οτιδήποτε κάνει τώρα απλά θα είναι flop ο Τάσος για κάποιο λόγο. Έχει χαλάσει λίγο το γλυκό. Καταλαβες. Okay, και εμένα με βλέπεις, ξέρω εγώ, λίγο κοροϊδευτικά, να σου το πω και έτσι. Αλλά όχι σαν τον Τάσο. Τον Τάσο, ξέρω εγώ, τον... είναι πιο... Αν, ας πούμε, γελάνε with you or at you. Μπράβο. Δηλαδή, okay, πώς να σου το πω, ρε παιδί μου, δεν γελάνε με μένα, γελάνε με μένα, ενώ με τον Τάσο γελάνε μαζί του. Εις βάρος του. Εις βάρος του, ξέρω εγώ. Κάπως έτσι. Και εγώ είμαι καραγκιόζης στη φάση. Καταλαβαίνεις. Αλλά... εγώ είμαι καραγκιόζης, αυτός είναι ο Χατζιαβάτης, ξέρω εγώ. Δεν ξέρω. Και, εγώ θα πω αλλού. Όπως, ας πούμε, και στην ταινία Hoffman που πρωταγωνιστεί ο Peter Sellers, λέει μια πολύ καλή ατάκα, η πραγματικότητα μας προδίδει όλους. Okay. Okay. Ό,τι και να νομίζουμε, η πραγματικότητα είναι αυτή. Ναι, και εντάξει. Τέλος πάντων, το ένα μου θέμα είναι λοιπόν με τον Τάσο, ο οποίος πιστεύω ότι ακόμα δεν έχει φτάσει στα level ταπείνωσης που... στα δικα... γιατί έχει βγει και μου έχει ζητήσει συγγνώμη δημόσια. Το έχει κάνει και αυτό στη φάση. Αλλά δεν με έπεισε. Και μετά το δεύτερο, ας πούμε, εμπόδιο για τη φάση ζητανή είναι ο χαρακτήρας του μηδενιστή. Ούτε αυτός έχει φτάσει στα level ταπείνωσης για να ανέβει στα μάτια μου. Συν ότι, εντάξει, δεν θέλω να κατακρίνω. Ο καθένας βγάζει το ψωμί του όπως ξέρει και όπως μπορεί. Και να είναι καλά το παιδί. Και εμένα μου πρότεινε να πουλήσω φρουτάκια, ξέρω εγώ. Okay. Και απ' την άλλη όμως, και σας ζητανή συνταγή ήταν ότι έχεις, ας πούμε, πέντε χαρακτήρες οι οποίοι χωράνε σε ένα γκρουπ, αλλά όσο μεγαλώνουν αρχίζουν και δεν χωράνε, ας πούμε. Δηλαδή πρέπει να βρεθεί μια νέα πλατφόρμα να το κάνει, που είναι τα solo project, ας πούμε, προς κάθε κατεύθυνση. Δηλαδή από την αρχή του, αν κάνεις το έβλεπε, ας πούμε, το πώς μπορεί να εξελιχθεί, θα έχεις, ας πούμε, δηλαδή, με τέτοιο battle rap που κάνανε ο καθένας όταν ήταν άγνωστοι και είχαν τέτοιο τουπέ προς σε όλους, έτσι. Αυτό σε κάποια φάση γιγαντώθηκε και έγινε αυτό που λέει ο Τάκης, ας πούμε. Έχει ο Τάκης, ας πούμε, έχει γίνει αρχηγός σε μια φάση από μόνος του. Ο Ήπο, έτσι, έγινε αρχηγός σε μια φάση από μόνος του. Ασχέτως το πώς το χειρίστηκε αυτό που περιγράφει ο Τάκης. Ακόμα λέμε... και ο Τάσος που έγινε αρχηγός εκεί στο Capital τότε. Σε αυτό που έκανε ήταν όμως η φάση του. Το χρωστάει στο hype του ζητανή. Με το δεύτερο τόμο τότε. Μπράβο, γιατί
ήταν να κάτσουμε να δουλέψουμε το δεύτερο τόμο και μόλις βγάλαμε το... EP. Το EP, το... Πάσα ντουμάνια. Το Πάσα ντουμάνια. Το έχω διαγράψει, δεν σου λέω. Μόλις το βγάλαμε αυτό, αντί να κάτσουμε να συγκεντρωθούμε σε αυτό, όλοι το είδανε και ο μηδενιστής το έκανε αυτό. Το έδανε σαν ευκαιρία, ωραία, τώρα να προβάλλω το δικό μου, τώρα να προβάλλω το δικό μου. Και λέω, έτσι είσαστε ρε κερατάδες. Λεγεώνα! Λεγεώνα! Δεν θα μείνει ούτε ένας. Ναι. Ναι. Κατάλαβες. Οπότε ήταν μια αντίδραση αυτό, η Λεγεώνα ουσιαστικά, δική σου σαν, σε όλο αυτό που συνέβη. Ή ότι θα το κάνεις, θα πάει να κάνεις κάτι με άλλους τέλος πάντων, παιδί μου. Τα ράψω να ταυτίσεις με άλλους. Ότι δεν το κάνω με εσάς. Okay. Έχω ανάγκη να είμαι σε ένα group. Αυτό, ναι. Να γουστάρω. Ναι, ναι, ναι. Και η Λεγεώνα δεν συνεχίστηκε γιατί οι άλλοι τσακώθηκαν μεταξύ τους. Mm.